Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι καλά. Σχετικά καλά. Μπορώ να σου πω ότι εκεί που λέω χαλάρωσε, εκεί αγχώνομαι. Ανοίγεις την τηλεόραση και γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να υπάρξει τόσο μεγάλη έκταση σε όλο αυτό το θέμα, αλλά τι να κάνουμε, έχουν κλείσει τα πάντα, έχουν κλείσει τα σχολεία, γι' αυτό κιόλας βλέπεις αργοπορημένο το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι κάθε Παρασκευή θα έχουμε βίντεο, γιατί έχω εδώ πέρα τα παιδιά μου. Και όταν εγώ έχω εδώ πέρα τα παιδιά μου, δεν μπορώ να κάνω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μη σας τα πολυλογώ όμως, όποτε θα βρίσκω ευκαιρία, καλή ώρα, θα σας γυρνάω βίντεο. Όπως βλέπετε και στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα review από προϊόντα τα οποία έχω αγοράσει, αλλά και προϊόντα τα οποία μου τα έχουν στείλει από PR πακέτα. Σας είχα βάλει μια δημοσκόπηση στο Instagram και σας ρώταγα τι θέλετε να δείτε, τα αγαπημένα των τελευταίων μηνών ή το Hugh Review από τα προϊόντα τα οποία έχω αγοράσει και τα PR πακέτα, και νίκησε το δεύτερο, το Hugh Review. Οπότε κάνε καφεδάκι, γιατί είναι ένα χορταστικό θα έλεγα. Δεν ήξερα τι να διαλέξω, κάποια με απογοητεύσανε, κάποια μου άρεσαν πάρα πολύ, οπότε είμαστε εδώ να τα πούμε όλα. Φτιάξε καφεδάκι λοιπόν και πάμε να αρχίσει το βίντεο. Να ξεκαθαρίσω ότι πλέον από τις αγορές μου που έχω κάνει εγώ, σαν Μαρία, υπάρχουν και προϊόντα τα οποία μου στείλανε PR πακέτα. Δεν έχω τίποτα με καμία εταιρεία, άλλα μου άρεσαν και κάποια όχι. Είμαι εδώ πέρα να σας λέω την αλήθεια, πάντα μου αρέσουν οι αλήθειες, ίσα που έχω κάνει και δύο βιντεάκια με προϊόντα τα οποία με έχουν απογοητεύσει. Είτε αυτά τα είχα αγοράσει εγώ, είτε αυτά μου τα στείλανε σε PR πακέτα. Οπότε πάμε. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, τα έχω όλα εδώ πέρα μαζεμένα και έχω πάρει τυχαία. Λοιπόν, θα αρχίσω με μια πρόσφατη αγορά μου, πρόσφατη, έχω δύο εβδομάδες την οποία τη χρησιμοποιώ. Είναι το Try Shampoo από Batiste. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό το προϊόν. Έχω ακούσει ότι έχουν βγει πάρα πολλές μυρωδιές σε αυτό το προϊόν. Όμως εγώ βρήκα την κλασική, λέω κάτσε να αρχίσω με το κλασικό, με το natural, και από εκεί και πέρα το original που λέει εκεί η συσκευασία, και από εκεί και πέρα θα πάρεις και τις μυρωδιές. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και τις μυρωδιές, οπότε γι' αυτό και διάλεξα το original. Τώρα αυτά μεταξύ μας, έτσι. Λοιπόν, σαν πρώτη εντύπωση, έχω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ γενικά δεν έχω πολύ λιπαρό μαλλί, οπότε μπορώ να τα αφήσω και τρεις μέρες άλλωστο που λέω λόγος. Καλά, το καλοκαίρι δεν το συζητάω, συνέχεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά γενικά δεν έχω πάρα πολύ λιπαρό μαλλί, οπότε να θέλω κάθε λίγο και λιγάκι λούσιμο. Θα σου έλεγα πιο πολύ είναι ταλαιπωρημένο από τις βαφές παρά λιπαρό. Όμως δεν έχει να κάνει αυτό. Πήρα αυτό εδώ πέρα το προϊόν από Batiste που λέτε και μου άρεσε πάρα πολύ. Την τρίτη μέρα που έπρεπε να τα λούσω, λέω κάτσε ρε φίλε, θα το δοκιμάσω. Ψέκασα που λέτε στις ρίζες, έκανα κατευθείαν με τα ακροδαχτύλια μου μασαζάκι να πάει πατού. Ένιωσα μια απίστευτη δροσιά στο κεφάλι μου, ένιωσα μια διαβάθμιση, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και γιατί όχι, θέλω να δοκιμάσω και τις υπόλοιπες μυρωδιές. Τα επόμενα προϊόντα που ήθελα να σας πω είναι από ένα πρόσφατο PR πακέτο που μου ήρθε από Femme Fatale. Μέσα στο περιεχόμενο υπήρχαν προϊόντα για τα μαλλιά. Τα δύο, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω δοκιμάσει. Ήταν ένα σαμπουάν για μια μάσκα μαλλιών, όμως κατευθείαν πήγα στο styling, στο after εγώ, στην περιποίηση μαλλιών, και μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το serum. Εγώ ήξερα serum ουσιαστικά μόνο για το πρόσωπο, όμως αυτό το serum κάνει θαυματάκια. Περιέχει αργανέλαιο και υπόσχεται θρέψη και ρυδάτωση στο μαλλί. Μπορώ να σου πω ότι όντως αυτά που υπόσχεται, αυτά κάνει. Στην αρχή είναι κολλώδης, αλλά μετά ρευστοποιείται με την επαφή με τα χέρια σου και μπορείς να το βάλεις όταν έχεις νοπά μαλλιά, ύστερα δηλαδή που τα έχεις στεγνώσει από την πετσέτα, αλλά και μετά. Άλλη ώρα μπορείς να το βάλεις και τώρα. Μυρίζει απίστευτα, μοσχοβολάει, δεν είναι καθόλου βαρύ για τα μαλλιά, είναι σέρουμ. Προετοιμάζει ουσιαστικά τα πάντα στο κεφάλι σου. Τα πάντα προστατεύει για θερμοστατικό μετά, άμα χρησιμοποιήσεις μπιστολάκι, και ξεμπερδεύει πάρα πολύ εύκολα τα μαλλιά. Μέσα στο πακέτο που λέτε είχε και αυτό εδώ πέρα το spray λάμψης, το οποίο παιδιά έχει μέσα αβοκάντο και αργανέλαιο. Επίκαιρο το αβοκάντο, δηλαδή εντάξει τι να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ, μοσκοβολάει, νιώθεις έναν απίστευτο αέρα στα μαλλιά σου και μοσκοβολιστό και τα κάνει και πάρα πολύ μαλακά. Εγώ δηλαδή μπορώ να το βάζω και κάθε μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ, μου δίνει τη λάμψη, μου δίνει αυτό τον αέρα που θέλω στο μαλλί μου, τα κάνει πάρα πολύ μαλακά. Εντάξει, οκ, okay, όταν είναι λουσμένα χαίρο πολύ μάνα μου, αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά αν το χρησιμοποιείς κάθε μέρα σου κάνει πάρα πολύ ανάλαφρο και πάρα πολύ περιποιημένο το μαλλί σου. Τέλειο!
Μόλις τα είδα, λέω νέα τάση για την φροντίδα των μαλλιών, με δύο ακόμα προϊόντα για τα μαλλιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το αγόρασα εγώ από το Βασιλόπουλο. Τα είδα έτσι πάρα πολύ ωραία τα μπουκαλάκια και είπα να τα πάρω. Λοιπόν, έχει να κάνει με σαμπουάν και κρέμα μαλλιών. Είναι από την εταιρεία Beauty and Planet. Είναι vegan. Είναι πολύ φιλικά για το περιβάλλον. Δεν έχουν χρωστικές. Μισό λεπτό να σου πω και αναλυτικά, γιατί τα έχω εδώ πέρα και στο κινητό μου, γιατί σου είχα κάνει και post στο Instagram. Υπόσχεται λαμπερά μαλλιά, διατηρίζονταν το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά, ενυδάτωση υγεία, 100% vegan, χωρίς χρωστικές, 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Οπότε όταν το βλέπεις αυτό, σου λες, εντάξει, γιατί όχι να μην το δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου κάνω το review. Αφήνει πάρα πολύ ενυδατωμένα τα μαλάκια. Αφήνει πολύ λαμπερά τα μαλάκια. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Μοσχοβολάει. Αλλά τι γίνεται. Δεν κάνει πλούσιο αφρό. Κάτι το οποίο εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να το βλέπω σε ένα προϊόν. Όταν έχω το σαμπουάν μου, θέλω να μου κάνει πλούσιο αφρό στα δύο νερά που το κάνω. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι βγαίνει όλη βρώμα, να σου το πω και έτσι. Χωρίς να με παρεξηγήσεις. Θέλω να είναι πλούσιο ο αφρός, να το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάγκη να βάζω πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον να έχω ένα πλούσιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά, το σαμπουάν, όχι το conditioner, το σαμπουάν το συγκεκριμένο δεν μου χάρισε πλούσιο αφρό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτά τα ανακάλυψα από ένα κοριτσάκι, φίλη της κόρης μου, την οποία της λέω, έλα εδώ καλέ, τι ωραία που μυρίζουν τα μαλλιά σου. Μου λέει, ναι, μαμά μου, μου πήρε αυτό. Ωραία, της λέω, εδώ θα το πάρω κι εγώ να το δω. Κάτσε να το δοκιμάσω και αν είναι μετά θα το δώσω στην κόρη μου. Εξ αρχής η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγορά ήθελα να την κάνω για την κόρη μου. Αλλά λέω, κάτσε να το δοκιμάσω τώρα, μην γίνει και τίποτα. Οπότε να σας πω την αλήθεια, τα έδωσα ολοκληρωτικά στην κόρη μου. Η κόρη μου δεν της νοιάζει να κάνει πλούσιο αφρό, με νοιάζει να καθαρίσει το κεφάλι του παιδιού. Από εκεί και πέρα, αν δεν σας νοιάζει ότι δεν κάνει πλούσιο αφρό, είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Δεν τον μετάνιωσα, αλλά ο καθένας, ξέρετε, με τα γούστα του. Πριν πάω τώρα στο κομμάτι του μακιγιάζ που ξέρω ότι το περιμένει σαν τρελή, έχω να σου πω και να σου δείξω δύο πραγματάκια ακόμα. Λοιπόν, έχω λατρέψει και όπως και δίποτε πρέπει να σου κάνω αυτό το review, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία, μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες, θα έλεγα, είναι η Aeolia Cosmetics. Βρε παιδιά, ό,τι και αν έχω δοκιμάσει από Aeolia, έχω μείνει άφωνη, δεν την ήξερα, τη γνώρισα, δεν το μετανιώσα καθόλου. Όμως τώρα ήρθε η σειρά να σου πω γι' αυτό εδώ πέρα το υπέροχο γαλάκτωμα από τη λοσιόν. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι μία λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος, πάρτο όπως θες, με ιαλουρονικό οξύ, ελαιόλαδο, βιταμίνη Ε, βούτυρο καριτέ, που δρά αποτρεπώντας την απώλεια υγρασίας και εξασφαλίζοντας τα κατάλληλα επίπεδα ενυδάτωσης. Φιλενάδα, δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν μετά το μπάνιο. Γενικά σας είπα ότι ό,τι έχω δοκιμάσει από Aeolia, έχω μείνει ευχαριστημένη. Λοιπόν, όταν κάνεις αυτό το υπέροχο και υπέρλαπρο μπανάκι σου, θα σκουπιστείς πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί δεν θέλω καθόλου υγρασία πάνω στο κορμί σου και θα βάλεις αυτό το body lotion, το body γαλάκτωμα πάνω στο σώμα σου. Εφεύγουν τα αιθέρια έλαια, είσαι μία κόλαση, είσαι και εσύ ίδια και το μπουκάλι μαζί. Παιδιά, ειλικρινά σου μιλάω, τέτοιο άρωμα, τέτοια παχιά σύσταση, δεν υπάρχει. Μυρίζει απίστευτα. Οπότε δεν θέλει και πάρα πολύ ποσότητα. Γενικά, αλλά να μην είναι το κορμί σου υγρό, γιατί χάνει λίγο, δεν θα σου αρέσει το αποτέλεσμα. Εγώ στην αρχή λίγο την πάτησα, αλλά μετά από τις είδα τις οδηγίες, λέω, Μαρή, κοίτα λίγο και από πίσω, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν υπάρχει αυτή η body lotion. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το άρωμα, όμως την επόμενη μέρα δεν σου κρατάει η μυρωδιά. Σου κρατάει όμως ενυδάτωση, κοπελιά. Αυτό δεν θέλεις. Αυτό θέλεις. Μιλάμε ένα σούπερ προϊόν από Aeolia. Το αγαπάω. Ειλικρινά το αγάπησα. Το αγάπησα και με το που μου ήρθε αυτό το πακετάκι λέω, Παναγία μου, Aeolia. Πάμε σε ένα άλλο PR πακέτο που μου είχαν στείλει όσον αφορά ένα προϊόν για τα χείλη. Εγώ κανένα πρόβλημα δεν είχα με τα χείλη. Όμως τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο και μετά, έσκασε και το δικό μου το χιλάκι. Γενικά έχω δοκιμάσει lip balm, αλλά ειλικρινά σου μιλάω ότι έχω διαλέξει αυτό εδώ πέρα το lip balm, το οποίο έχει και βούτυρο καριτέ. Άσε που εγώ με το πορτοκάλι έχουμε μία άλλη σχέση, λέω forever χρόνια, αλλά εντάξει.
εντάξει, όλα τα λεφτά το χρησιμοποιώ πριν καν αρχίσω το μακιγιάζ μου, μου ενυδατώνει τα χυλάκια μου, μου τα θρέφει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι στη φάση που σκίζονται τα χείλη, όχι. Αλλά για να νιώσω εγώ στεγνή στα χείλη έπρεπε να το ενυδατώσω το θέμα. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και γενικά μου αρέσει έτσι για να χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία είναι homemade. Είναι άλλη φιλοσοφία, έχει αγάπη, έχει. Και τώρα ήρθαμε στο κομμάτι του μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει κάποια PR πακέτα. Δεν έχω αγοράσει εγώ πρόσφατα δικά μου καλλιντικά, όμως έρχονται. Πιστέψτε με ότι έχω κάνει μια τελευταία κατάθεση, μπορώ να σου πω, που θα γίνει χαμός. Το περιμένω πώς και πώς. Κάποια στιγμή θα σου πω λίγο τη φιλοσοφία μου, γιατί είμαι στη φάση που καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι, μεν υποστηρίζω τον drugstore, αλλά όσον αφορά το high-end, όταν δοκιμάζεις και το συγκρίνεις, βέβαια, τόσο καιρό με τα drugstore δεν μπορώ να πω τίποτα, έτσι τα αγαπάω γιατί δεν χωράει η τσέπη μου φιλενάδα να πάρω σε high end. Απλά είπα ότι όταν θα μου έρθει η ευκαιρία να πάρω ένα high end, καλό είναι να σκάσω κάποια λεφτά. Αυτό θα το πούμε όταν με το καλό θα έρθουν τα προϊόντα και θα καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ουσιαστικά να σου δείξω προϊόντα τα οποία μου άρεσαν ή δεν μου άρεσαν από PR πακέτα όσον αφορά το καλλιντικό το κομμάτι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το serum, το οποίο είναι από Cougar Beauty, είναι ένα serum το οποίο είναι wild caviar για το πρόσωπο. Παιδιά, τι ωραίο προϊόν είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με κολώδης κατάσταση και στα χέρια όταν έρχεται σε επαφή, αλλά και στο πρόσωπο. Αλλά όταν το απλώνεις και κάνεις και ένα ελαφρύ μασαζάκι, πρώτα απ' όλα το απορροφάει κατευθείαν. Δεν ξέρω τώρα αν φταίει η επιδερμίδα μου που το ρουφάει κατευθείαν και το έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Όμως εγώ έχω να σου πω ότι δηλαδή έχω τρελαθεί με αυτό το προϊόν. Μυρίζει απίστευτα. Το χρησιμοποιώ το βράδυ, γιατί εγώ όπως είδατε το βράδυ θέλω να έχω πιο σωστή και ολοκληρωμένη περιποίηση. Δηλαδή να είναι τα προϊόντα λίγο πιο τουμπανό από το πρωί. Μ' αρέσει πάρα 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 πολύ. Έχω ενθουσιαστεί και ειλικρινά είναι ότι δεν είχα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο προϊόν από Cougar. Όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο PR πακέτο, το οποίο είχε μέσα προϊόντα από Dorothy Cosmetics. Μου έστειλαν αυτό εδώ πέρα το foundation. Υπόσχεται matte αποτέλεσμα, έχει και δίκτυο προστασίας 15. Λοιπόν, η απόχρωση είναι πάρα πάρα πολύ καλή, τη φοράω κιόλας, αλλά δεν είναι καθόλου καλλιτικό. Και επειδή τον τελευταίο καιρό το έχω ψάξει πάρα πάρα πολύ με το make-up, θέλω να φοράω make-up το οποίο να με καλύπτει. Άλλο να φοράω μία BB κρέμα για τις ανάγκες τις πρωινές και άλλο να φοράω ένα foundation το οποίο είναι foundation αλλά δεν με καλύπτει. Κάτσε ρε αδερφέ, το παίρνεις για make-up, θα πεις τώρα άντε μωρέ, μάγεψε τώρα και μπέλα μέρη. Η αλήθεια να λέγεται, δεν με κάλυψε καθόλου, δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν είναι foundation, το χρησιμοποιώ για BB κρέμα. Δυστυχώς δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε τώρα σε μία παλέτα η οποία είναι από Feble Cosmetics. Είναι η ίδια ουσιαστικά εταιρεία που έχει τα Dorothy, λανσάρει και τη Feble. Έχει 8 χρώματα τα οποία έχει και matte αλλά και σήμερα αποχρώσεις. Λοιπόν, τα matte είναι απίστευτα, μπλεντάρονται πάρα πολύ εύκολα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως διακρίνεται, στα σήμερ υπάρχει πάρα πολύ χοντροκομμένο σήμερ. Αυτό πάει να πει ότι κάνει φοβερό fall out, δεν το συζητάω, ενώ η matte δεν κάνει τόσο fall out. Τα σήμερ είναι πάρα πολύ χοντροκομμένα και η αλήθεια είναι ότι τοποθετούνται πάρα πολύ δύσκολα στο μάτι. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ επιλεγμένες κινήσεις και σιγά σιγά να χτίζεις αυτή τη σκιά πάνω στο μάτι σου. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση όσον αφορά που το βάζεις με το δάχτυλο, αλλιώς έχεις θέμα. Αλλά γενικά σαν παλετίτσα μπορώ να πω ότι με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ αν διαγράψεις αυτό που σου είπα για τα σήμερα. Πάλι από Feble Cosmetics, μιλάμε για μια παλέτα με highlighter, Glow Kit. Έχει μεγάλα πάτσα όπως βλέπετε. Αυτά μην τα βλέπετε έτσι, όταν μου ήρθε μου έπεσε κάτω και μου έσπασε, οπότε την έφτιαξα εγώ. Νομίζω σας έχω κάνει στα αρχικά μου βίντεο πώς φτιάχνετε τις παλέτες όταν σας πάνε. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι σαν χρώματα είναι φοβερά. Έχουν την απόδοση που πρέπει να έχουν, αλλά δεν είναι και τούμπανο. Είναι μια μέση κατάσταση. Εγώ είμαι ευχαριστημένη, αλλά όχι και σούπερ ενθουσιασμένη. Πάρ το όπως θες και κράτα το. Ότι θέλει πολύ να βουτάς το πινέλο πάρα πάρα πολύ για να έχεις τη μέγιστη απόδοση. Οπότε είναι καθαρά στο ακούστα του καθενός. Είναι μια ουσιαστικά ωραία παλετίτσα. Για travel size χωράει παντού. Μην το βλέπεις έτσι, χωράει παντού γενικά σε σεράκι. Αυτά έχω να σου πω.
Πάμε τώρα σε MUA καταστάσεις. Πρόσφατα είχα πάρει κι εγώ το πακέτο από MUA που μου είχε μέσα δύο σκιές, τις οποίες, παιδιά, λατρεμένες, δεν το συζητάω, είναι γκλιτερωτές, μέγιστη απόδοση, μπορείς να τις βάλεις και για highlighter. Γενικά, ό,τι highlighter έχω χρησιμοποιήσει από MUA, έχω μείνει όχι ευχαριστημένη, σούπερ ενθουσιασμένη, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι σκιές, οι δύο, έχουν σούπερ και μέγιστη απόδοση. Η μία, αυτή η συγκεκριμένη είναι η Cinnamon και αυτή είναι η Gold Honey. Δεν το συζητάω, εννοείται ότι τις ευχαριστιέμαι πάρα πολύ για πολύ γκλαμ μακιγιάζ, απίστευτη διάρκεια, λάμπει το μάτι σου μάνα μου, λάμπει. Στο ίδιο πακετάκι μου είχαν και αυτά εδώ πέρα τα κραγιονάκια, μια καινούργια φόρμουλα από MQA, μπορώ να σου πω ότι τα έχω ξεχωρίσει ήδη, κάποια είναι matte αλλά κάποια είναι σατινέ, μου άρεσε πάρα πολύ η φόρμουλα, μιλάμε για κραγιόν τα οποία τα βάζεις και δεν πάει πουθενά, ούτε πάνω κάτω και όταν κάνεις αυτό, δεν πασαλίβεσαι, ενώ το έχω δει σε άλλα κραγιόν και μου σπάει τα νεύρα. Όμως έχω να σου πω ότι αν φας και αν πιεις θα το δεις πάνω στο ποτήρι σου ή στο πιρούνι σου. Θέλω να σου δείξω λίγο, αυτά που έχω πάρει τα δύο είναι τα σατινέ, είναι, το ένα είναι το ατζέντα, κοίτα εδώ χρώμα, εντάξει δεν υπάρχει, και το άλλο είναι το Dream Girl, το οποίο το φοράω κιόλας. Περιττώ να σου πω ότι μυρίζεις κάτι σε καραμέλα, σε βατόμουρο, πάρα πολύ ωραία, ευωδιαστά κραγιονάκια, τέλεια. Απλά έχουν το θέμα τα σατινέ ότι πάνε λίγο, τα βλέπεις δηλαδή στο ποτηράκι σου. Μόλις άλλαξα κραγιονάκι για να σου δείξω τα μάτια κραγιόν, έχω επιλέξει να βάλω το Heartfelt, μιλάμε για ένα nude πάρα πολύ όμορφο κραγιόν, σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο το χρώμα. Έχω να σου πω ότι το μάτιο κραγιόν με το που το βάζεις πάνω στο χείλη σου αισθάνεσαι βούτυρο, αισθάνεσαι βουτυρένια τα χείλια σου ενυδατωμένα, λες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μυρίζουν απίστευτα, νομίζεις ότι έχει βούτυρο καριτέ μέσα, έχει καρύδα, καραμέλα, μυρίζουν πάρα πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ να μυρίζουν τόσο ευωδιαστά και να μην μυρίζει αυτό το λαδίλο, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις, είναι απίστευτα αυτά τα κραγιόν, ειλικρινά σου μιλάω, και πάρα πολύ οικονομικά αυτά τα κραγιονάκια. Το επόμενο που θέλω να σου δείξω και το έχω ξεχωρίσει είναι το Obsession, κοίτα εδώ τώρα χρωματάρα. Εντάξει, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ να σου δείχνω και live κάποια πράγματα, έχω βάλει το matte. Θα πιω και μια γουλιά καφέ να σου πω αν μένει στο ποτήρι. No. Satin, yes. Έχω αφήσει τρία τελευταία προϊόντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το concealer από Essence, παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ έχω και μία ιδιότητα να μ' αρέσουν τα παχιά κονσίλερ. Εσείς δηλαδή που με ξέρετε από παλιά, ξέρετε τα γούστα μου. Δεν μ' αρέσουν τα κονσιλεράκια που κάνουν νερά. Δηλαδή, η γυναίκα, έχω μαύρους κύκλους, πώς θα σου καλύψω. Μιλάμε για ένα τέλειο, οικονομικότατο κονσίλερ, το οποίο έχει και μια παχιά ακρούλα, το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ να το τοποθετήσεις στο μάτι. Απλώνεται απίστευτα με beauty blender όμως. Μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ αυτά εδώ πέρα τα σφουγγαράκια, τα οποία είναι μόνο για την περιοχή των ματιών. Τώρα βέβαια καμιά φορά ξεφεύγει και το υπόλοιπο πρόσωπο όταν τα χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχει αυτή την κόψα από εδώ που πάει προς τα πάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ενθουσιαστεί τα μάλα με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα Hondos, από ό,τι νομίζω, και όπου πουλάει φυσικά μαγαζιά που πουλάνε Essence. Τρομερό, είναι και διαδιάβροχο και έχει και βιταμίνη κιόλας, αμέ. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν το οποίο με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ, το έχω ευχαριστηθεί, είναι ένα bronzer το οποίο μου κάνει και φοβερά κομψίματα, είναι από Tarte Gris. Πάρα πολύ, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, εγώ την εταιρεία δεν την ήξερα, όμως μου έστειλε κάποια ωραία προϊόντα τα οποία μου άρεσαν. Είναι αυτό εδώ πέρα το bronzer, το οποίο με βοηθάει να κάνω και τα κοψιματάκια μου και για contouring και για bronzer, απίστευτο, βλέπεις εδώ πέρα. Φανταστικό προϊόν, μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και οικονομικότατο. Σαν προτελευταίο προϊόν έχω να σου πω για μία μάσκαρα, παιδιά, η οποία είναι η απογοήτευση, η σκέτη. Είναι από ένα πακετάκι που μου είχε έρθει από Oriflame. Μιλάμε για μία μάσκαρα η οποία είναι από την εταιρεία The One.
λέει ότι κάνει 5 σε 1 πράγματα, παιδιά δεν κάνει τίποτα. Όταν σας την έδειξα στο PR πακέτο, κατευθείαν μου έστειλε μία κοπέλα μήνυμα και μου λέει μην περιμένεις τίποτα από αυτή τη μάσκαρα, είχε 100% δίκιο, δεν ξέρω, στέγνωσε σε μία εβδομάδα, ποτέ μου κιόλας δεν την έβαλα η αλήθεια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο το βουρτσάκι. Τίποτα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Σου άφησα το καλύτερο προϊόν για το τέλος. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι gel eyeliner. Στο έχω ξαναδείξει νομίζω. Είναι από το Big Woman. Παιδιά, κοιτάξτε φόρμουλα, κοιτάξτε ντιζάινια. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το πινελάκι και ακριβώς εδώ πέρα είναι το gel eyeliner. Το κρεμώδης eyeliner. Το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα το πινελάκι. Το οποίο είναι κορεάτικο προϊόν. Δεν το περίμενα καθόλου. Δεν με απογοήτευσε καθόλου. Και με έκανε να αλλάξω τη φιλοσοφία μου αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν και να παίρνω μόνο κρεμώδης eyeliner. Όπου και να βάλεις το πινελάκι, παιδιά, λοξά, δεξιά, κάθετα, πάει μόνο του. Πάει μόνο του και σου κάνει ένα eyeliner και γι' αυτό και εγώ άρχισα και βάζω eyeliner. Καλά, μην το βλέπεις τώρα ότι δεν έχω βάλει, αλλά θέλω να σου πω ότι το έχω αγαπήσει. Αυτά ήταν τα προϊόντα που ήθελα να σου δείξω, να σου πω τη γνώμη μου. Αυτά ήταν από τα προϊόντα από PR πακέτα, αλλά και αγορές που έχω κάνει εγώ. Ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να μην σε κούρασα, ελπίζω λίγο να σε διαφώτισα στο αν θες και εσύ να κάνεις κάποιες έξυπνες αγορές, αν θες πάντα. Οπότε, μην ξεχνάς να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, για να δω και εγώ τι σου αρέσουν και να συνεχίζω να ανεβάζω τέτοιου είδους βίντεο. Να μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν έχεις ακόμα κάνει. Και μην ξεχνάς να κάνεις follow στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω και συγχωρέστε με, δεν ξέρω πότε θα είναι, να περνάς super duper. Φιλάκια πολλά!